για το μέλλον λοιπόν μας και είμαστε αποφασισμένοι να παλέψουμε γι' αυτό, για το μέλλον που σχεδίασαν για μας χωρίς εμάς. Εμείς το πρόγραμμα Ελλάδα για την Κοζάνη, για την Δυτική Μακεδονία, λέμε πολύ καθαρά τι πρέπει να γίνει για την περιοχή μας. Δεν θα ήταν όμως από τις λεπτομέρειες. Ζητάμε όμως από την Πρόεδρο την προσωπική συμπαράσταση στο πρόγραμμα και στις προσπάθειές μας. Και να ξέρετε ότι εμείς στην δίπλα θα δώσουμε όλες μας δυνάμεις για την ανόρθωση της Δημοκρατικής Παράταξης, όπως είπαμε. Από εδώ ξεκινάει η ανατροπή. Από τη Δυτική Μακεδονία και από την Κοζάνη θα ξεκινήσει η ανατροπή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εδώ πέρα. Εδώ είναι ο ισχυρός προοδευτικός πόλος απέναντι στις δύο όψεις της συντήρησης. Στις δύο όψεις της συντήρησης που εκφράζουν η παλιά δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη και η νέα δεξιά του κυρίου Τσίπρα. Είμαστε λοιπόν, αποδοκιμάστε τους με την ψήφο σας στις εκλογές που έρχονται. Εμείς δεν στηρίζουμε τις προοδευτικές προοδευτικές. Είμαστε ξανά στις που έρχονται. Μετά από 10 χρόνια προβλήματα, οι θυσίες του ελληνικού λαού πρέπει επιτέλους να πιάσουν τόπο. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία με τη στάση τους καθυστέρησαν και ακρίβηναν την έξοδο από την κρίση. Σήμερα η Επιτροπή δυστυχώς είναι εδώ. Παραμένει και είναι εξαιρετικά ισχυρή. Πριν για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι αλήθεια ότι με αυτή τη συμφωνία ο κύριος Τσίπρας άνοιξε τον ασκό του αιώνα. Με μία του απόφαση κατάφερε τρεις μεγάλες ζημιές στον τόπο. Η πρώτη ζημιά είναι η παραχωρήση στα εθνικά θέματα. Παρέδωσε τη μακεδονική γλώσσα και τη μακεδονική ταυτότητα. Κράτησε με αυτόν τον τρόπο ζωντανή τη ρίζα του αλυτρωτισμού. Αντί να κλείσει παλιές πληγές, άνοιξε καινούργιες. Παρέδωσε όλα τα όπλα που είχε εξασφαλίσει ο Ανδρέας Παπανδρέου για την χώρα με την ενδιάμεση της Ευρωπαϊκής. Έλεγε το 1993 ο Ανδρέας, γιατί θέλουν το όνομα Μακεδονία οι Σκοπιανοί. Γιατί θέλουν να κάνουν το μακεδονικό κράτος που θα περιλαμβάνει τα Σκόπια, τη Μακεδονία του Πυρήν και τη δική μας Μακεδονία. Δεν είναι, έλεγε, ζήτημα ονόματος, είναι ζήτημα εθνικού κινδύνου εις χρόνων μακρών. Αυτά ήταν τα ακριβή του λόγια. Και δυστυχώς δεν χρειάστηκαν παρά λίγες μόνο ημέρες μετά την κύρωση της Συμφωνίας για να ξεκινήσουν οι προκλήσεις του αλυτρωτισμού και η προπαγάνδα του δίθεν Μακεδονία. Η ζημιά στη δημοκρατία που βιώνουμε όλο αυτό το διάστημα έχει ονοματεπώνυμο. Αλέξης Τσίπρας. Βαρύνουμε την αριστερά, βαρύνουμε την χώρα. Πρωθυπουργός σε απόγνωση μπροστά στην ήττα. Σε παραλήρημα από τον πανικόπι. Τα έδωσε πρώτα όλα στους δανειστές. Ο πιο πρόθυμος σε ό,τι ζήτησαν οι πιο συντηρητικοί κύκλοι της Ευρώπης. Κυβέρνησε με τους ακροδεξιούς και τώρα κάνει delivery υπουργείων στους πρόθυμους που ζητούν καρέκλα, είτε προέρχονται από την άκρα δεξιά, είτε από τη δεξιά, είτε από τα αζήτητα της κέντρο-αριστεράς. Με αυτόν τον τρόπο εξακολουθεί και βρίσκεται στην εξουσία. Αδιάκα τη νέα δεξιά μόνο με προοδευτικές λύσεις. Θέλω να σας δω επιγραμματικά. Σε τέσσερα μεγάλα ζητήματα για την Ευρώπη και για τη χώρα που καθορίζουν και τις μεγάλες μας διαφορές και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Το πρώτο μεγάλο ζήτημα είναι η ίδια η πορεία της Ευρώπης. Έχουμε μπροστά μας ιδιαίτερα κρίσιμες ευρωεκλογές. Θα κριθεί το μέλλον της Ευρώπης. Θα πρέπει να υπερασπίσουμε την ανοιχτή ευρωπαϊκή κοινωνία. Να βάλουμε τέλος στη βία και στο φασισμό. Όχι μόνο καταδικάζοντας δεσμευτικά
αλλά αποφασιστικά, αποτελεσματικά με την ψήφο μας. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με ψήφο στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με τον κύριο Βέμπερ και τον κύριο Όρμπαν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μόνο εμείς οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές μπορούμε να είμαστε δημοκρατικό ανάγωμα απέναντι στο φασισμό, στο λαϊκισμό, στη συντήρηση και στον εθνικισμό στην Ευρώπη. Και αυτό το έχουν καταλάβει οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές. Γνωρίζουν τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν. Γι' αυτό και έχουν επεξεργαστεί μια ριζοσπαστική προοδευτική ατζέντα που προτεραιότητα έχει την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και το τέλος στη διαρκή λιτότητα. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη είναι το μεγάλο ζητούμενο για τη χώρα. Όμως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ούτε με τις ιδεολειψίες του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με την ασυδοσία της αγοράς που πρεσβεύει τελικά η Νέα Δημοκρατία. Η χώρα χρειάζεται αναπτυξιακό σοκ, παραγωγή νέου πλούτου, δίκαιη αναδιανομή του, νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Και αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε και μεγάλες ξένες επενδύσεις και μεγάλους πόλους ανάπτυξης σε κάθε περιφέρεια της χώρας και μεγάλα ισχυρά κίνητρα στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που άδειξαν στην κρίση και που είναι πράγματι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Για να μπορέσουμε να τα πετύχουμε αυτά, για να βρούμε πόρους, χρειάζεται να αλλάξουμε τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα από το 3,5% στο 2%. Έτσι θα έχουμε πόρους για κίνητρα για την ανάπτυξη, αλλά και για την κοινωνική πολιτική. Το τρίτο σημείο είναι ο δημόσιος τομέας. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον βλέπει ως λάθη και η Νέα Δημοκρατία ως εχθρό. Εμείς λέμε όχι και στις δύο αυτές καταστροφικές πολιτικές. Εμείς μιλάμε για μια μεγάλη επανάσταση στο κράτος, αυτό που δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να εμπιστευτούμε την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού που απέδειξε στα χρόνια της κρίσης ότι αντέχει και στάθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης και για τις δίκες της κρίσης. Το τέταρτο σημείο αφορά τον εθνικό πλούτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζετε πως έχει βάλει υποθήκη τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Τώρα δεσμεύεται και για την άμεση εκποίηση του νερού, της ΔΕΗ, των αστικών συγκοινωνιών. Εμείς διαφωνούμε απόλυτα με αυτή την πολιτική, μια πολιτική που ξέρετε ότι μια χαρά στηρίζει και η Νέα Δημοκρατία. Είμαστε απέναντι και στις δύο λογικές. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να καταργηθεί το υπερταμείο με τη λογική που υπάρχει σήμερα. Χρειάζεται ταμείο αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και οι πόροι που θα προκύψουν από την αξιοποίησή της θα πρέπει να πάνε και στην ανάπτυξη αλλά και στο ασφαλιστικό σύστημα. Ένα είναι βέβαιο. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με τις δεσμεύσεις του κυρίου Τσίπρα. Με τη θηλιά στο λαιμό που μας έχει περάσει δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Φίλες και φίλοι, γυρίζω αυτό το διάστημα διαρκώς σε όλη τη χώρα.